Θέλω λίγο να θυμίσω για όσους δεν το ξέρουν πότε εκδίδεται μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου εκδίδεται όταν δεν υπάρχει Βουλή ή έχει διαλυθεί η Βουλή, γιατί έχουμε εκλογές, για παράδειγμα. Ή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου εκδίδεται όταν χρειάζεται μια νομοθετική αντιμετώπιση άμεση ενός έκτακτου γεγονότος και δεν μπορούμε να προλάβουμε τις τακτικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πλημμύρα, φωτιά, πυρκαγιά κτλ. Τι από αυτά συνέτρεχε στην περίπτωση του ΚΕΘΕΑ? Πραγματικά, εγώ θέλω μια σαφή απάντηση από τον Υπουργό. Τι από αυτά συνέτρεχε στην περίπτωση του ΚΕΘΕΑ και παρενέβη το κράτος με πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Δεν είχαμε Βουλή? Δεν νομίζω. Η διαδικασία έγινε, αν δεν κάνω λάθος, πριν από ένα μήνα η έκδοση αυτής της συγκεκριμένης πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Μια χαρά Βουλή είχαμε και λειτουργούσε. Είχαμε κάποιο έκτακτο γεγονός? Επίσης δεν νομίζω. Υπήρχε μια κανονική διαδικασία. Τι συνέτρεξε και έπρεπε να υπάρξει πράξη νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση? Δεύτερον, είχαμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία είχαμε μια ευθεία παρέμβαση της κυβέρνησης στο αυτοδιοίκητο ενός οργανισμού. Ενός οργανισμού ο οποίος είναι γνωστός και για το έργο του, είναι όμως πολύ γνωστός με θετικό τρόπο ακριβώς και για τον τρόπο λειτουργίας του, δηλαδή για αυτό το διοικητικό μοντέλο της αυτοοργάνωσης, στο οποίο συμμετέχουν και τα μέλη του αυτοδιοίκητου, στο οποίο συμμετέχουν και τα μέλη των οικογενειών. Τι ακριβώς ενοχλεί σε αυτό το μοντέλο της οργάνωσης ενός οργανισμού που δουλεύει πάνω από 36 χρόνια? Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα που ενόχλησε την κυβέρνηση? Δεν νομίζω ότι κανείς αγοράζει σε αυτή την αίθουσα ότι το πρόβλημα ήταν μια υπόθεση την οποία ανακάλυψε η κυβέρνηση πριν από μία μέρα και μας την έφερε χτες για να μας πει ότι αυτό νομιμοποιεί τάχα την παρέμβαση που έκανε 1,5 μήνα πριν. Αυτά τα πράγματα προσβάλλουν στοιχειωδώς και την νοημοσύνη των βουλευτών. Δεν νομιμοποιείται με μια τέτοια λογική και δεν μπορεί κανένας βουλευτής να πιστεί από αυτό. Άρα παρακαλώ να βρείτε κάτι πιο σοβαρό για να πείτε, για να δικαιολογήσετε αυτή την παρέμβαση. Αυτό που φαίνεται ότι ενοχλεί και είναι εξαιρετικά προβληματικό ήταν ότι εμφαινόταν ότι τη διοίκηση θα την αναλάμβανε η κυρία Ξένη Δημητρίου. Αυτό φαίνεται να είναι αυτό που ενόχλησε βασικά τον Υπουργό και την κυβέρνηση και έκανε αυτή την ευθεία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Και βγήκε ο Υπουργός, ο οποίος δεν είχε στοιχειώδη έτσι, γνώση βασικών νομικών δεδομένων, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, για να κάνει μια τοποθέτηση χθες για να σπηλώσει υπολήψεις ανθρώπων που έχουν μια πορεία στο δικαστικό λειτουργήμα. Για να νομιμοποιήσει μια εντελώς αυταρχική παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο ενός οργανισμού. Αυτό που τελικά λοιπόν ενοχλεί, νομίζω πως είναι ακριβώς το ίδιο το μοντέλο της οργάνωσης, όπως το είπε ο βουλευτής του Μέρα 25. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το μοντέλο της οργάνωσης του ΚΕΘΕΑ, που δεν μπορεί να ελεγχθεί από ένα αυταρχικό κράτος, ένα κράτος το οποίο έχει μια διάθεση απόλυτου ελέγχου όλων των εκφάνσεων της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Όπως ακριβώς το είδαμε να το κάνει με το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε για το επιτελικό κράτος, όπως το είδαμε να το κάνει στις ανεξάρτητες αρχές, όπως είδαμε να το κάνει στην αρχή του ανταγωνισμού, όπως είδαμε να το κάνει στην ΕΕΠ, όπως είδαμε να το κάνει με το νόμο πια για τα εργασιακά, όπου εκεί ουσιαστικά ο Υπουργός Εργασίας ζήτησε και πήρε από την Βουλή λευκή επιταγή για να καθορίζει αυτός ο ίδιος ποιες επιχειρήσεις θα πληρώνουν χαμηλότερους μισθούς και ποιες επιχειρήσεις υψηλότερους, ποιες επιχειρήσεις θα εφαρμόζουν κλαδικές συμβάσεις και ποιες όχι. Άρα νομίζω πως αυτό που βασικά ενοχλεί είναι το ίδιο το μοντέλο του αυτοδιοίκητου αυτού του οργανισμού. Θέλω να πω και δύο κουβέντες για τα ζητήματα των εργασιακών, των εργαζομένων στην Thomas Cook. Κοιτάξτε, έρχεται αυτή η ποινική, ουσιαστικά η πράξη νομοθετική, η οποία κυρώνει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έρχεται μετά από ένα νόμο, τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος ήταν κόλαφος, είναι κόλαφος για τα εργασιακά δικαιώματα. Διέλυσε και πάλι όλο το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και εγκαθίδρυσε ένα μηχανισμό μείωσης μισθών σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Άρα, έρχονται δύο εντελώς αποσπασματικές ρυθμίσεις να επιλύσουν υποτίθεται προβλήματα, ενώ έχει διαμορφωθεί ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για την αγορά εργασίας εξαιτίας αυτής της κυβέρνησης και με έμπνευση αυτής της κυβέρνησης. Και φέρνει δύο μέτρα εδώ για τους εργαζόμενους της Thomas Cook. Τη μείωση του αριθμού των ενσήμων για να λάβουν το επίδομα ανεργίας από 100 σε 80 και την αύξηση του διαστήματος επιδότησης ενεργείας κατά ένα μήνα. Είναι μέτρα τα οποία είναι αποσπασματικά σε έναν ωκεανό διάλυσης των εργασιακών σχέσεων που ίδια η κυβέρνηση εμπνεύστηκε και έφερε στη Βουλή πριν από λίγο καιρό. Είναι μέτρα ανεπαρκή. Δεν θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να συμπληρώσουν 80 ένσημα για να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Δεν είναι δυνατό να τα συμπληρώσουν.
Δεν αρκεί ένας μήνας παράταση του επιδόματος ανεργίας για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και άρα οι εργαζόμενοι να έχουν μια θέση εργασίας. Είναι μέτρα τα οποία έρχονται καθυστερημένα, 2 μήνες μετά από τη στιγμή που τα είπε η κυβέρνηση. Να σημειώσω ότι τα μέτρα για τις επιχειρήσεις ήρθαν άμεσα. Αυτά έρχονται 2 μήνες μετά. Μάλιστα, η ενεργοποίηση των μέτρων αυτών παραπέμπεται εκ νέου σε έκδοση μιας μελλοντικής υπουργικής απόφασης. Άρα, μιλάμε για εκ νέου καθυστέρηση. Άρα, έχουμε μέτρα αποσπασματικά, ανεπαρκή, εξαιρετικά καθυστερημένα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εργαζόμενους τρίτων επιχειρήσεων, μικρότερων επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με τα ξενοδοχεία στα οποία λειτουργούσε η Thomas Cook, όχι απευθείας με την Thomas Cook. Εκεί δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Και τα μέτρα για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν δεν συνδέονται με στοιχειώδεις δεσμεύσεις των επιχειρήσεων για να διατηρούν τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, ούτε με στοιχειώδεις δεσμεύσεις για να εξοφλήσουν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους. Να είμαστε σαφείς, δεν πρέπει πουδενή τη ζημία αυτής της κατάρρευσης να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι οι επιχειρήσεις που συνδέονται με την πτώχευση της Thomas Cook μπορεί να κάνουν χρήση του νόμου του κυρίου Βρούτσι. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και θέλουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να το επισημάνουμε. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του νόμου του κυρίου Βρούτσι για να κατεβάσουν αυτή τη στιγμή τους μισθούς που οφείλουν στους εργαζόμενους. Αυτό δεν πρέπει επουδενή να συμβεί. Και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην το επιτρέψουμε. Και αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο που σας λέω και γιατί ακόμη και αυτά τα 2 αποσπασματικά μέτρα είναι εντελώς επικοινωνιακού χαρακτήρα. Εντελώς επικοινωνιακού χαρακτήρα. Δηλαδή, σε έναν ωκεανό διάλυσης των εργασιακών σχέσεων που συνέβη με νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης πριν από λίγες μέρες, έρχεται να κάνει 2 εξαιρετικά αποσπασματικά μέτρα καθυστερημένα, τη στιγμή που θα τους δώσει όλο το περιθώριο να συρρυκνώσουν εκ νέου μισθούς και δικαιώματα στους εργαζόμενους. Δεν πρέπει πουδενή να μεταφερθεί η ζημία στους εργαζόμενους των σχετικών επιχειρήσεων. Άρα, νομίζω πως εδώ επιβεβαιώνεται και από αυτή τη νομοθετική παρέμβαση το στίγμα της κυβέρνησης που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παραβίαση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, απόλυτος έλεγχος των θεσμών, κρατικός, αυταρχικός, κυβερνητικός έλεγχος όλων των θεσμών και καμία εργασιακή προστασία. Αυτό είναι το στίγμα που επιβεβαιώνεται και σε αυτό το νομοσχέδιο. Το λόγο έχει ο κύριος Βαρδάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά την τοποθέτηση του κυρίου Ξανθού και της κυρίας Αξιόγλου, νομίζω ότι μένει λίγα, πολύ λίγα να πω και ίσως να είναι και 2 λεπτά που να δώσει το δικαίωμα σε κάποιον άλλο συνάδελφο να μιλήσει. Έτσι αλλιώς θα τοποθετηθούμε όσον αφορά το σχέδιο νόμου στην Ολομέλεια. Βεβαίως θα μελετήσουμε το πόρισμα για το ΚΕΘΕΑ και θα τοποθετηθούμε. Είναι όμως, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε να το πω αυτό, απορίας άξιων, γιατί μαθαίνουμε για το συγκεκριμένο πόρισμα μετά από 4 μήνες και δεν κατάλαβα γιατί οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας μας κουνούν το δάχτυλο. Με συγχωρείτε. Το ΚΕΘΕΑ λειτουργεί 37 χρόνια. 32 χρόνια αυτοί κυβερνούσαν. Ή μήπως προέκυψαν τα συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα και για μία δομή σε σύνολο 110 δομών τα τελευταία 4 χρόνια. 37 χρόνια λειτουργεί το... ή 36-37 χρόνια το ΚΕΘΕΑ. Και κυβερνάτε 32. Τώρα ανακαλύψατε τα προβλήματα για να δικαιολογήσετε όλα αυτά που φέρατε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά το ΚΕΘΕΑ. Με συγχωρείτε, αλλά ο λαϊκισμός σας είναι πέραν του δέοντος. Για το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, τα είπε η κυρία Αξιόγλου, προβλέπει τα μειωμένα ένσημα από 180, ένα μήνα παράταση του Ταμείου Ανεργίας, κάλλιο αργά βέβαια παρά ποτέ. Να σας θυμίσω ότι εδώ σε Επιτροπή ο κύριος Γεωργιάδης πριν 26 ακριβώς μέρες μας είχε πει ότι σε 24 ώρες θα νομοθετούσατε και έχουν περάσει 650 ώρες και οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι, και πολύ σωστά είπε η κυρία Αξιόγλου, ότι πρέπει να νομοθετήσετε. Πρέπει να βγει πράξη η υπουργική απόφαση. Πότε θα τη βγάλετε? Στο αμέσως επόμενο διάστημα. Μπορείτε να μας δώσετε, αλλά ποιος να μας το δώσει? Δεν είναι κανείς αρμόδιος εδώ για να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα πότε οι άνθρωποι άρχισαν και πηγαίνουν στον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ δεν ξέρει τίποτα και ένα τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει.